Εσείς έχετε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να αποδομήσετε αυτή την αριστερή ταυτότητα που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει. Δεν θα είναι στο debate ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος δείχνει δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να είναι στη Βουλή, γιατί τώρα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, αλλά αυτό δεν σας δημιουργεί μια πρόσθετη δυσκολία, γιατί θα πρέπει να αποδομήσετε μια ακόμη ταυτότητα κάποιου, ο οποίος έρχεται ως ριζοσπαστική λύση τώρα. Έχει γίνει χρήση του όρου αριστερά, όχι τώρα. Από την έναρξη αυτής της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει το βάπτισμα του μεγάλου κεφαλαίου για να κυβερνήσει τη χώρα, λάστιχο. Ένας όρος λάστιχο. Που πραγματικά μπορεί ο καθένας όπως θέλει να αυτοπροσδιορίζεται, να μην μετράνε τελικά οι πράξεις του και να λέει ό,τι θέλει. Το ίδιο, η ίδια περίπτωση είναι και ο κύριος Βαρουφάκης. Δηλαδή, είτε πάρουμε τα ζητήματα των βασικών χαρακτηριστικών που πάλεψε η αριστερά στη χώρα μας, το εργατικό λαϊκό κίνημα, προοδευτικοί άνθρωποι διαχρονικά, το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, την παρέμβαση του ξένου παράγοντα, που σε συνεργασία ή διαλέγοντας, επιλέγοντας τμήματα του μεγάλου κεφαλαίου, τσάκισε τον ελληνικό λαό. Και έχουμε σήμερα μια κυβέρνηση, την ατοικότερη των ατοικών. Για να φτάνουμε στο σημείο, ο γνωστός κύριος Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, να λέει χτες το βράδυ σε εκπομπή ότι, και λέει, δεν τρολάρω χαρακτηριστικά, είμαι πολύ περήφανο που παίρνω μια σκυτάλη της πιο φιλοαμερικάνικης κυβέρνησης που είχε υπάρξει από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Καλά, εντάξει, και επειδή το λέει ο κύριος Γεωργιάδης, σημαίνει ότι ισχύει. Τα γεγονότα το λένε και λέμε ποιοι δίνουν αέρα στα πανιά να γελάνε και να έρχονται με φόρα. Οι διάφορα τέτοια στελέχη γνωστά και μη εξαιρεταία για την αντιλαϊκή τους πολιτική και για όλες αυτές τις απόψεις που έχουν αναλύσει κατά καιρούς στο παρελθόν. Η πραγματικότητα όμως είναι τελικά που μετράει. Όχι επειδή το λέει ο καθένας. Δηλαδή διαφωνεί κανείς και πείτε και περαιτέρω ερώτημα αν υπάρχει. Στο ότι εξυπηρέτησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων, των Αμερικάνων, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια. Τι σχέση έχει μια τέτοια πολιτική με την αριστερά? Τι σχέση έχει το πετσόκομμα δικαιωμάτων, συνταξιούχων, νεολαία, εργαζόμενων, όλων των πολλών που έλεγε στο σύνθημά του προεκλογικά η κυβέρνηση, προεκλογικά εννοώ από τις ευρωεκλογίες, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά που πραγματικά γίνανε? Ο κύριος Βαρουφάκης προσπαθεί με έναν τρόπο, λες και απευθύνεται σε λωτοφάγους, να βγάλει την ουρά του απ' έξω από όλα αυτά που έγιναν την περίοδο που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τον κύριο Βαρουφάκη να μας λέει ότι πρέπει να έχουμε λιτό βίο στο λαϊκό κόσμο, ότι το 70% του μνημονίου είναι καλό και το 30% είναι προβληματικό, το ότι ο ίδιος έπαιξε ένα ρόλο προετοιμάζοντας με τη συμφωνία του Φλεβάρη τότε το 2015 το έδαφος, επέκταση των μνημονίων και τελικά του τρίτου μνημονίου. Από αυτή την άποψη είναι κάλπη κατά όποια λόγια ψελίζει περί σύγκρουσης, επιβεβαιώνονται και με αυτά θα κυβερνήσω και με τον ένα και με τον και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ με όποιον χρειαστεί την επόμενη μέρα. Και νομίζουμε ότι αυτός ο κόσμος που μπορεί να τον είδε σαν μια ευκαιρία να δείξει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα και να επιλέξει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη την επόμενη μέρα απέναντι στη νέα κυβέρνηση που θα έχει αυτές τις μνημονιακές υποχρεώσεις που παραμένουν εδώ και είναι ένα πιο δυνατό ΚΚΕ που μπορεί να σταθεί και στη Βουλή και στο λαϊκό κίνημα στο πλευρό του λαού μας. Θέλω να σας ρωτήσω, εδώ έχουμε ένα αντιδεξιό προσκλητήριο από τον ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε ακούσει με πιο αναλυτικό τρόπο από τον κύριο Τσακαλώτο και θέλω να σας ρωτήσω, τι απαντάτε εσείς σε αυτό, αν θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για τους εργαζόμενους, για τα δύναμα κοινωνικά σώματα είναι το ίδιο πράγμα και μετά να μου απαντήσετε κι εσείς για την υπόθεση της Νοβάρτης, αν θεωρείτε ότι υπάρχει Ρασπούτιν, για το ΚΚΕ βλέπει παρεμβάσει τη δικαιοσύνη. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία μπήκανε και στο τραπέζι και οι δημοσκοπήσεις και όλα αυτά και νομίζουμε ότι το ζήτημα του καλέσματος ορισμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας να στρατευτούν με μια κυβέρνηση που τη γνώρισαν από την καλή και από την ανάποδη δηλαδή κατά βάση στην καθημερινότητά τους, στην πραγματικότητά τους. Στο όνομα του μπαμπούλα της δεξιάς, την οποία την ξέπλυναν, όταν λέμε τη δεξιά εννοούμε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ Κινάλ, το ξέπλυναν υλοποιώντας βάρβαρες πολιτικές με αριστερό μανδύα, όμως τελικά με μια ίδια δεξιά πολιτική, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες ενέργειες στην προσπάθεια να κοροϊδέψουν ένα τμήμα του λαού που κατά τη γνώμη μας δεν γίνεται για μερικές ψήφους. Δεν γίνεται γιατί είναι, να σας πω,
δεν είναι το βασικό κριτήριο 5, 10, 15, 20 χιλιάδες να φύγουν από το ΚΚΕ να πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Το κύριο είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα αυτού του φάσματος, εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου, τους ενοχλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος. Αυτό τους ενοχλεί, αυτό το στόχο βάζουν, γι' αυτό το πολεμάνε οι περισσότεροι. Η αλήθεια όμως είναι ότι διαμορφώνεται ένας νέος σχετικά πολιτικός συσχετισμός που δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, που δείξανε και οι εκλογές, που κάνουν πάρα πολύ καθαρό και πρέπει αυτό ο κόσμος να δει, πέρα και από την κοκορομαχία, πέρα από τη συζήτηση την οποία επιδιώκουν με πλαστά διλήμματα να τον καθοδηγήσουν προς την κάλπη. Τα κόμματα, κύρια, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο συσχετισμός λέει ότι αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο λαός την επόμενη μέρα, στις 8 του Ιούλη, γιατί θα υπάρχει και 8 του Ιούλη και 10 και 1 Σεπτέμβρη και θα συνεχιστεί η ζωή, χρειάζεται ένα πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να είναι πραγματικά πιο δυνατός αυτός. Άρα, λέγαμε και πριν, σε αυτό προσκλητήριο είστε απόλυτα αρνητικοί. Βέβαια, δεν ήμασταν τώρα σε συνθήκες που τα συνθήματα που λέγαμε ότι εξ αρχής είναι ψεύτικα και για να κοροϊδέψουν έναν κόσμο, μπορεί να είχαν και μερικά να δανειστήκανε, να καπηλευτήκανε, όπως θέλει να το πει κανένας, αιτήματα του λαϊκού κινήματος. Ωραία. Δείτε τον κατώτατο μισθό, δείτε εργασιακά δικαιώματα. Εδώ ο κύριος επιτρέψτε μου, θα πω και γι' αυτό, αλλά επιτρέψτε μου ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης εν πολλής είναι γνωστό. Το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης είναι ματωμένα πλεονάσματα, υψηλά και μέχρι το 2060. Είναι μνημονιακή νόμη που δεν έχει καταργηθεί κανένας και δυστυχώς δεν φαίνεται να πηγαίνουμε σε μια πραγματικά λαϊκή διακυβέρνηση, αυτό που προτείνει δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που θα μπορούσε να καταργήσει μνημόνια, να καταργήσει τους αντεργατικούς νόμους, να προχωρήσει σε μια άλλου είδους ανάπτυξη για τους πολλούς, μια ανάπτυξη από αυτούς που την παράγουν, που παράγουν όλο τον πλούτο της χώρας, αυτοί και να τον καρπώνονται. Δυστυχώς δεν φαίνεται στις 8 Ιούλη αυτό. Άρα πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός απέναντι σε αυτή τη νέα κυβέρνηση. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, ποιος θα είναι απέναντι. Θα είναι απέναντι το Πασόκ Κινάλ, που ανάλογα με το δακτύλιο τη μία συμφωνεί τις μονές μέρες του μήνα για συγκυβέρνηση, την άλλη δεν συμφωνεί. Απαντήστε, θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο. Και το μεγαλύτερο σκάνδαλο απ' όλα στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε όσο ανοίγει αυτή η συζήτηση. Θα επιμείνουμε στο να διαλευκανθεί πλήρως, αλλά δεν μπορούμε να σηκώσουμε εμείς μια βρώμικη σημαία δίθεν κάθαρσης, που είναι απλά για να κρύψει την πραγματικότητα που σου λέει ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι φαρμακοβιομήχανοι επενδύουν σε αυτό, ψάχνουν να βρουν τρόπους για να σπρώξουν με καλύτερο δυνατό, το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος τα προϊόντα τους και εξαγοράζουν, δηλαδή γιατί υπάρχει ο διεφθαρμένος, αλλά υπάρχει και ο διεφθορέας σε αυτές τις περιπτώσεις.